Ξανά είδατε το γκολ του Παναθηναϊκού, αλλά ως που αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο θα πάρετε μια γεύση από τα θέματα που θα παρουσιάσει το άθλημα και θέμα τις επόμενες Κυριακές. Η Χάρλεμ στην Ελλάδα. Η επίδειξη των ζογκλέρ της μπασκέτας στην Αθήνα. Μπάμπη Σχολίδης. Μια καριέρα γεμάτη αγωνία, αγώνες και θριάμβους. Όλη μου ιστορία είναι γύρω όλα από την αθλητισμό. Θα ξεκινήσουμε που γεννήθηκα. Γεννήθηκα στην Σοβιετική Ένωση τα Σχέδια το 1956, 1η Οκτωβρίου. Στην πατρίδα μας ήταν το 1965, σε ηλικία 8,5 χρονών, τον Ιούνιο. Και με τον αθλητισμό άρχισα το 1967. Το Διεθνές Μίτινγκ Ενόργανης και Ρυθμικής Γυμναστικής που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ στο ένας συναρπαστικός αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αυτοκινήτου.
μια γνωριμία με το baseball που σιγά σιγά μπαίνει στη ζωή μας. Μοτοσυκλέτα. Η άση των δύο τροχών στα 250 κυβικά του Βέλγικου Grand Prix. Θα καλύψει δύο ζωντανές μεταδόσεις, δύο μεγάλες διοργανώσεις που θα γίνουν στην Αθήνα. Είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο Ελληνορωμαϊκής Πάλης και επίσης το Παγκόσμιο Κύπελλο της Άρσης Βαρών. Προλαβαίνουμε όμως να δούμε και τα αποτελέσματα του πρώτου ημιχρόνου στο ποδόσφαιρο. Βλέπετε, Λάρισα Λεβαδιακός 0-0, Άρης Ηρακλής 0-1, Καλαμαριά ΠΑΟΚ 0-2, ΑΕΚ Δόξα 2-0, Όφι Πανιώνιος 1-2, Εθνικός Απόλλων Αθηνών 0-1, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-0, Διαγόρας Ολυμπιακός Βόλου 0-0. Οι φιλοξενούμενοι σήμερα τα πηγαίνουν καλύτερα από κάθε άλλη φορά ίσως. Επαναλαμβάνουμε τα αποτελέσματα της πρώτης εθνικής στο πρώτο ημίχρονο.
Λάρισα Λεβαδιακός 0-0, Άρης Ηρακλής 0-1, Καλαμαριά ΠΑΟΚ 0-2, ΑΕΚ Δόξα 2-0, Όφη Πανιώνιος 1-2, Εθνικός Απόλλων Αθηνών 0-1, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Πειραιός 1-0 και Διαγόρας Ολυμπιακός Βόλου 0-0. Να ξαναγυρίσουμε όμως στο Ολυμπιακό Στάδιο, να δώσουμε μικρόφωνο στο Γιάννη Διακογιάννη για το δεύτερο ημίχρονο που αρχίζει σε λίγο.